Πάμε τώρα στον αγαπημένο μου Αλέξη Παπά, ο οποίος χθες προκάλεσε τον James να κάτσουν απέναντι. Μου σαν τάκο οι δυο τους. Είναι κάτι που το είχαμε δει, θα το δούμε και στο παρελθόν, αλλά έγινε απροκάλυπτα εχθές. Του είπε του James και ο James αποδέχτηκε την πρόταση να βγούνε οι δυο τους μαζί στον τάκο. Ο παπάς πολύ σίγουρος είναι. Θα ήθελα να είμαι στο μυαλό του παπά που πιστεύει ότι αυτή η μονομαχία θα τον οδηγήσει στην παραμονή του στο Survivor. Πάμε να το δούμε το απόσπασμα και να το σχολιάσουμε. Ρε Αλέξη, ψάρια πιάσατε. Yeah. Το μήνυμα από χθες θα πιάσατε. Ποιο ήταν το μήνυμα, για κάτσε κάτω. Δεν ξέρω, να σας μου πεις. Κάτσε κάτω. Εσύ να σε ρωτάω. Κάτσε κάτω, τι θέλω να κάτσω. Αυτό είναι το μυαλό του Αλέξη όταν σκέφτεται όλη μέρα και σχεδιάζει σχέδια για το τι θα πει στο συμβούλιο. Αυτό είναι το μυαλό του Αλέξη όταν ευνηδιάζεται και δεν ξέρει τι να απαντήσει. Έτσι έγινε και σήμερα όταν περνούσε από δίπλα του με τον Νίκο στην παραλία και είδα ότι είχαν πιάσει ψάρια. Δυστυχώς δεν κρατήθηκα και του είπα, Αλέξη, ψάρια πιάσατε. Το μήνυμα από χθες το πιάσατε. Όταν λοιπόν τον ρώτησα, δεν ήξερε τι να απαντήσει. Άρχισε να μου λέει κάτι περίεργα και προσπαθούσε να αποφύγει την ερώτηση. Το έπαιζε χαζός. Έλα να κάνουμε, να τα πούμε στην καλύβα σαν άνθρωπο. Πες μου, το πιάσατε το μήνυμα. Τι ήταν το μήνυμα. Το μήνυμα. Αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα. Τόσο καιρό λες για μηνύματα. Ναι. Πήρες κάποιο μήνυμα χθες στο κινητό, ρωτάω. Στο κινητό μου. Ξέρω εγώ, πού τα παίρνεις. Τα μηνύματα πού τα παίρνεις. Τι μήνυμα και ξεμήνυμα. Μίλα σαν άνθρωπος. Όχι, με την τζαντούλα του, έτοιμος να φύγει. Έλα πίσω να μιλήσεις, ρε φίλε. Γιατί δεν έρχεσαι, τι φοβάσαι, τι είναι αυτό που φοβάσαι. Κάθε φορά που μου απευθύνεις το λόγο, τι θέλεις να με τσιγκλήσεις. Δεν χάνω τον έλεγχο. Όσο και να προσπαθείς. Τι θες να πεις, αγόρι μου, τι μιλάς με. Με γρήγορα. Γιατί θέλεις να τα λες κάτι, έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, τι φοβάσαι. Έλα εδώ, ρε φίλε, λες κάτι. Φοβάσαι τη συζήτηση. Αφού δεν μου απαντάς. Φοβάσαι τη συζήτηση. Απαντήσει στο ερώτημά μου. Κάτσε κάτω. Εσύ τι μήνυμα παίρνεις όπου καθαρίζω ψάρια. Κάτσε κάτω. Αφού πιάσατε ψάρια. Γιατί είναι στη γωνιά σου τώρα και έλα να τα πούμε όταν σε φωνάξω. Έτσι πέρα. Έτσι όπως όλα τα καλά σκυλάκια κάνουν, τα κουταβάκια για την ακρίβεια, έτσι κι αυτός πήγε στη γωνιά του και ακόμα με περιμένει να του δώσω την άλλη εντολή να έρθει να τα πούμε. Να δεις πώς θα αλλάξει ο τροχός του. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος, αλλά... Εσύ, Μαργιαλένα. Είμαι έτοιμος. Άμα είσαι έτοιμη, μια χαρά. Όλοι ξέρετε ότι ο δικός μου στόχος και ο δικός μου καλός λόγος για να συνεχίσω να εμένω στο Survivor είναι ο James. Αν δεν φύγει ο James, εγώ δεν θα ησυχάσω. Επειδή βαρέθηκα τα πίτσι-πίτσι και τις πολύ κουτσουλιές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λέω να κάνω μια πρόταση στο James. Μια πρόταση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι των ανατροπών. Χρειάζονται και αντρικές τάσεις. Θέλω να δω λοιπόν αύριο αν ο James, το κουταβάκι που του έδωσα την εντολή πριν από λίγο να πάει στη γωνιά του, μπορεί να ανταπεξέλθει και να με κοιτάξει στα μάτια σαν άντρας. Είχαμε και τον James με μεγάλο θάρρος να με ρωτάει αν πήρα το μήνυμα από τον κόσμο με την αποχώρηση της ελευθερίας. Εγώ λοιπόν σου προτείνω, James, αν θέλεις στον επόμενο αγώνα που θα χάσουμε και η κόκκινη και η μπλε τον αγώνα, στο ατομική ασυλίας να βγούμε μπροστά και εγώ και εσύ και την απάντηση να τη δώσει ο κόσμος. Τι λες? Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, θέλω να πω ότι νόμιζα ότι ήρθε η μέρα που δεν θα ακουστεί το όνομα James από τον Αλέξη σε ένα ceremony πριν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτό, Αλέξη, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα εάν δεν ρίσκαρα τη θέση κάποιου άλλου από την ομάδα μου. Δηλαδή, αν ήταν να βγούμε εγώ και εσύ, θα το κάναμε τα χαράς. Εάν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική, εγώ είμαι μέσα. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, σε ρωτάω ευθέως. Αν θέλεις, το μήνυμα είναι προς όλο τον κόσμο. Και αφού είσαι τόσο σίγουρος και έρχεσαι με θάρρος και η απάντηση που θα σου δώσω δεν θα σε ικανοποιήσει, ούτε η απάντηση που θα μου δώσεις θα με ικανοποιήσει για οποιοδήποτε θέμα, έλα να λύσουμε τις διαφορές μας, βγαίνοντας τον τάκο και εγώ και εσύ. Καλά, νομίζω, νομίζω είναι μια πρόταση την οποία θες να σκεφτείς. Είμαι μέσα. Ωραίος. Μ' αρέσει. Εάν χάσουμε αυτή την εβδομάδα. Προτιμώ αυτόν τον τρόπο λύσεων των διαφορών παρά όλα τα υπόλοιπα, ειλικρινά. Εάν χάσουμε αυτή την εβδομάδα εμείς την πρώτη ασυλία και εσείς την άλλη, τα παιδιά θα ψηφίσουν εμένα και οι θα ψηφίσουν εσένα που θα το κάνανε ούτως ή άλλο. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρο. Γιατί πραγματικά έχω πει. Γιατί θα το κάνανε ούτως ή άλλο, τι είναι πάλι αυτό. Γιατί πραγματικά έχω πει ότι δεν πρόκειται. Προτιμώ να φύγω από το παιχνίδι αυτό που είμαι παρά να κάτσω για αυτό που δεν είμαι. Χαίρομαι. Ωραία. Θέλω το σχόλιο του πάνω αρχικά, σε αυτό που είδες.
Το σκέφτηκε πολύ ο Τζέιμς. Κάτα. Εγώ θα απαντούσα πιο γρήγορα. Κοίταξε, παιδιά, το είπα και στο Γρηγόρη. Είναι λίγο μονταρισμένο. Μπορεί να το έχουν τραβήξει λίγο. Ίσα-ίσα που δεν είναι μονταρισμένο και πολύ έξυπνα άφησαν όλη την αντίδραση και τη σκέψη του Τζέιμς να τη δούμε. Δηλαδή, δεν απάντησε παρορμητικά, έκανε υπολογισμό εκείνη την ώρα. Ότι αυτό θα ψηφίσω. Θα είναι μεγάλο ντέρμπι πάντως. Είναι και δύο παίκτες που. Εντάξει, ο Τζέιμς είναι καλύτερος αγωνιστικά, αθλητικά. Είναι πολύ καλύτερος από τον παπά. Ο παπάς είναι στην τελική πεντάδα, κατεμένη στην τελική πεντάδα. Ο παπάς τι πιστεύει ότι τον συμπαθεί ο κόσμος, τον συγχαίνει ο κόσμος. Που έχεις βγει, το έχεις δει. Ναι, πιστεύει ότι τον συμπαθούμε. Ήταν φίλος του μέσα, είχε φύγει από τον Τζέιμς. Δεν τα είχε κάνει όλα έτσι. Καλά, με τον παπά παρέα δεν έκανα. Ναι, αλλά είχε φύγει από τον Τζέιμς. Αυτό που βλέπει, παιδιά, δεν είναι το θέμα η Τζέιμς ή Αλέξη. Από αυτό που βλέπει. Τον Αλέξη. Σ' αρέσει. Είναι, εντάξει, έχει ρίξει έναν πόλεμο που δεν ξέρω αν θα το βγάλει σε καλό. Δεν ξέρω αυτό. Αρχικά λέει το κουταβάκι. Το κουταβάκι το λέμε κάτι όμορφο. Κουταβάκι δεν είναι, έτσι. Δηλαδή και το λέει υποτιμητικά κουταβάκι. Υποτιμητικά το λέει. Κουταβάκι μου, ξέρει υποτιμητικά και καλά τι έκανα, τι θέλω. Το γατάκι, ο πιτσιρικάς τώρα μόνο. Μόνο κουταβάκι δεν είναι ο πιτσιρικάς που κάνει το δικό του παιχνίδι και ισοπεδώνει τον Αλέξη Παπά. Εκτός αν πάνω μου βλέπουμε έναν άλλο Αλέξη μονταρισμένο. Θέλω να καταλήξω όλα τα παιδιά μέσα, τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να κάνουν τις στρατηγικές τους. Κάποιοι είναι μαέστροι σε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή. Το καταλαβαίνω για τη στρατηγική. Αυτό είναι κακία όμως πάνω μου. Υπάρχει διαφορά στρατηγική και κακία. Αυτό που βλέπεις εσύ τώρα σου φαίνεται ένας καλός άνθρωπος. Να κάνεις τη στρατηγική σου με τρόπο ώστε να μην εκθέτεις τον εαυτό σου, αλλά μόνο να εκθέτεις μόνο τους. Ωραία, αυτό που βλέπεις τώρα σου φαίνεται ένας καλός χαρακτήρας. Όχι, εντάξει. Αυτό σου λέω. Όχι, γιατί είναι πολύ τοπικό, ρε παιδί μου. Ότι σου, από τη μία εξηγεί τι θα κάνει, δηλαδή εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, το τι θα κάνει, τη σκέψη του. Αυτό είναι κάπως ελαφρυντικό, θα έλεγα, για τον παπά. Γιατί λέει, θέλω να κάνω αυτό. Μου έχει κάνει αυτό. Μα και δεν θέλω κάνει να τον... τίποτα. Τι του κάνει. Καλά, για τον παπά. Κάτι θα του έχει κάνει. Όταν θα βγει, θα το ρωτήσετε. Ο κάτι θα του έχει κάνει. Δεν θα έρθει εδώ. Να δείτε με το παράθυρο. Όχι, θα σου πω κάτι, γιατί ήσουν μέσα τότε. Αυτό που καταλογίζει ο παπάς ο Τζέιμς είναι ότι όταν έγινε η ιστορία που δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε, που έφυγαν, την πραγματικότητα δεν μάθαμε τι έγινε. Εσύ ξέρεις αν θες πες μας, είπε ο Τζέιμς ότι για μένα ο παπάς είναι χ και θα τον ψηφίζω συνέχεια. Τι είχε γίνει τότε, για πες μας. Α, είπε ο Τζέιμς ότι είναι χ ο παπάς. Ναι, ναι. Είχε ακουστεί ότι διαπληκτήσκανε με κάποιους ντόπιους. Α, μπράβο. Οπότε διαπληκτήσκανε όμως σημαίνει ότι μπορεί κάποιος security να τους σταμάτησε. Δεν περνάτε από εδώ. Και είναι το... Καλά, και είπα, security τι δουλειά του κάνει. Αυτή είναι η όρη. Ναι, η security, με συγχωρείτε. Αν θέλει κάποιος να πει ότι το τόσο, δηλαδή διαπληκτισμός, δεν σημαίνει ότι... Έπεσε ξύλο. Που σημαίνει εγώ και εγώ την πρώτη μέρα διαπληκτήθηκα με το security γιατί έβρεξε και δεν είχαμε σκηνή. Και πήγα, χώθηκα κάτω με σκηνή των κάμερα, πώς λέγονται, των reporter. Και έρχονταν ο security και ο καημένος μου έλεγε, please, ξέρω εγώ. Προφανώς, από εδώ. Και του έκανα εγώ το χέρι έτσι. Δεν ήρθε ο Ατζούν μετά από το δικό σου διαπληκτισμό με το security. Ενώ μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, εμφανίστηκε ο Ατζούν. Γιατί ο Περικλής Κονδυλάτης μας είχε πει ότι είχε επέμβει ο Ατζούν τότε. Μας το είχε πει ο Περικλής. Τι σας είχε πει τότε ο Ατζούν. Ότι πιούμε πολύ καλά σαν εκπομπή. Ναι, και μετά δεν σας είπε κόφτε λοιπόν αυτές τις ταρζανιές που κάνετε γιατί δεν θα έχουμε καλό φινάλε. Ναι, ήταν λίγο αυστηρός. Και μετά από αυτό ήρθανε και... Η φουσκωτή. Σοβαρή φουσκωτή. Α, που μας έλεγες πριν ότι θα βγάλει σωματοφύλακες. Κατάλαβες το. Πράγματα που είχαμε πει εδώ, έτσι. Αλλά τώρα επιβεβαιώνονται από τον Πάνο Καλίδη, Παύλα Καραβολίδα. Και λογικό. Λογικό και ο Ατζούν επιχειρηματίας να έρθει και ο παραγωγός και να πει μαζευτείτε. Βέβαια. Εντάξει, είναι και το όνομά του. Βάζει και λέω και τα λεφτά του και την υπόλοιπη του και όλα. Λοιπόν. Πάντως είμαι σίγουρος ότι το έκανε για την ασφάλεια των παικτών. Όλα, παιδιά, όλα. Λοιπόν, εννοείται. Αυτό εννοείται. Γιατί για να τι θέλει από τότε, για ποιο λόγο εφόσον έχει κάνει την παρούφα. Πρέπει να έχουν προσωπικά με τον Τζέιμς. Τι προσωπικά, τα είχαν με την ίδια εκτός παιχνιδιού, όχι. Δεν γνωρίζονταν. Ξέρεις κάτι εσύ. Συγγνώμη τώρα, απλά σου κάνω τις ερωτήσεις. Μα το έλεγε, μωρέ, εντάξει. Τι να ξέρει, ο παπάς έχει μία αιμονή με τον Τζέιμς. Τελεία. Προφανώς. Έχεις δει το Λούμπεν. Το Λούμπεν το έχεις δει, το βιντεάκι που δείχνει ότι ο παπάς είναι ερωτευμένος με τον Τζέιμς. Αυτό είναι μαγικό. Τζέιμς, λέει όλη την ώρα Τζέιμς. Ξέρεις, προφανώς ο Τζέιμς θα του την είπε πολύ άσχημα. Να βάλουμε και τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι, εσάς μας παρακολουθείτε. Αν πιστεύετε λοιπόν μέσα από το tvopen.gr κάθετος vote,
αν πιστεύετε. Μάλλον όχι. Ποιος θέλετε να αποχωρήσει, με συγχωρείτε. Θέλετε να αποχωρήσει ο παπάς ή ο Τζέιμς. Αν τελικά, που όπως καταλάβαμε, το δέχτηκε η παραγωγή, βγουν οι δύο τους στον τάφο. Θα το συζητήσουμε και συνέχεια αυτό. Ναι, ναι, ναι. Παπάς ή Τζέιμς. Ποιος θέλετε να αποχωρήσει. Όχι, μην την κουρδίζετε. TVOpen.gr. Πόσες φορές μπορώ να ψηφίσω. 3.000 φορές. Θα ψηφίσω και σήμερα, να ξέρετε. Πότε είναι η ψηφοφορία γενικώς. Απόψε. Όχι, αύριο είναι. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Σήμερα θα βγει ο πρώτος προτινόμενος. Και ξέρουμε κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε εσύ πάνω. Εσύ είσαι το 64 που έφτασε. Έλα λίγο, Όλγα, να με βάλεις. Παιδιά, ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Ένα τύπα, πας να έρχεται εδώ, δεν κάνει... Δεν τον θέλει, παιδί μου, έχει το τελειώσει. Καινούργιο είπε, εγώ παπά, πάνω... δεν θέλω να τον δω μπροστά μου. Στην εκπομπή μου δεν θα έρθει. Εγώ τέλος. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να έρθει. Γιατί, Κατερίνα μου, εκεί πρέπει να στοχεύεις, νομίζω. Έχεις να πάρεις πολλές πληροφορίες, πιστεύω.